χτυπήσανε την πόρτα το πρωί, με βρήκανε ότι πέσε ένα αυτοκίνητο σε ένα γκρεμνό εκεί στην περιοχή πριν τα Βασιανά, που λέγεται Βαθύσελη, η περιοχή. Και όντως πήγα εκεί πέρα, μαζί με είχαν πάει πυροσβέστες που έχουμε εδώ, δύο μόνιμους και τρία παιδιά θελοντές. Είχαν κατεβεί κάτω με σκηνιά και όντως υπήρχε το αυτοκίνητο του μπαρισμένου, δηλαδή ήταν ανάποδα, και η κοπελιά απ' έξω. Και κατέβηκε και ο γιατρός στην πορεία. Του πήγαμε, το φέραμε, εγώ δηλαδή, τον έφερα στο σημείο, κατέβηκε και αυτός με κοινιά κάτω. Είδε ότι προσπάθησε να δει τι γίνεται η κοπελιά, είδε ότι δεν είχε παλμούς εκείνη τη στιγμή, δεν είχε αναπνοή και μας είπε ότι δυστυχώς κατέληξε. Ο τραυματίας είχε ανέβει ήδη μόνος του πάνω, μετά από πολλή ώρα πιθανόν, δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς πόση ώρα έκανε ανέβει, και πήγε και ειδοποίησε το γιατρό πρώτα και μετά σιγά σιγά ειδοποιηθήκαμε όλοι. Έχετε ιδέα τι έγινε ακριβώς, τους έφυγε το αυτοκίνητο? Πώς συνέβη? Δεν έχουμε κάποια εικόνα. Αυτός ο οδηγός λέει ότι το είχε παρκάρει εκεί στην άκρη, σταμάτησε λίγο επειδή έχει κάποια θέα, ας πούμε, να δει εκεί τη θάλασσα, και ότι δεν έβαλε καλά το χειρόφρενο και άρχισε να γλιστράει το αμάξι και δεν πρόλαβε να κάνει κάτι. Έτσι ισχυρίζεται ο οδηγός. Ο οποίος ήρθε και τον πήρε το ελικόπτερο, σωστά? Μάλιστα, ναι, ήρθε και τον πήρε ελικόπτερο. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Mm-hmm. Πήγαμε μετά στο.